Ετοιμάζομαι. Ετοιμάζομαστε να πούμε για πρόβα. Και χωρίς. Γιατί? Παναγιά μου! Και νυχτώνει. Θα βγάζω και από εδώ για να είμαστε γιατί. Πρόβα για ήθε το πρωί της εκδήλωσης. 11 και 4, 11 και μισή. Άφνε πέλη. Πρέπει να είμαι εγώ που θα τα πω, τι να κάνω. Θέλω μία δήλωση. Είστε όλοι τρελοί! Μην ξανακάνετε σοου όταν έχει ανάδρομο. Εμείς τώρα τελειώσαμε. Πάω να πάρω τα ξενικό σπίτι, γιατί τώρα έχουμε να πάω να μαγειρέψω, να πάω το χειδρομείο, να πάω να κοντίνω το παντελόνι που θα βάλουμε την ημέρα της ενέργειας. Δύσκολη εβδομάδα αυτή, παιδιά. Δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Παρασκευή, 11 η ώρα στο Άκα. Εύκολα τα λέτε εσείς, 5 λεπτά θα ανέβει να τάσσε. Εύκολα, δεν θα είναι. Βεβαίως. Χωρίς γυμναστήριο. Δεν θα προλάβει να κάνω τίποτα έτσι και θα πει να τα πάει κι όλα. Είμαστε στη μέση της προπόνησης. Τα ρητέλη σπίτι. Πάμε, κατεβαίνεις και πας προς τα πίσω. Ένα, μπράβο! Αυτό θέλω. Δύο. Τρεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:15. Γύρισα σπίτι, έκανα ντους και πρέπει να μαγειρεύσουμε να φάμε. Πάλι καλά, έχω φτιάξει ρύζι. Οπότε πάμε τώρα για μπιφτέκια κοτόπουλο με ρύζι. Και έχω να σας δείξω μετά. Μου ήρθαν στο ταχυδρομείο, έχω πάρει κάτι μικρούς προτζέκτορες, οι οποίοι λειτουργούν με μπαταρία. Και δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ υπομονή να δω πώς θα είναι. Για τούτη ώρα να μάθω το τι είμαι αυτή η φίλη της παρέας που έχει όλα τα LED σπίτι. Τι πατέντα έκανα χθες και ήταν. Με έχει πιάσει μια πίνα, λέγα θα πάρω σουβλάκι. Εγώ το σουβλάκι το τρώω σωστά, μερακλείδικα ρε παιδί μου. Ένα πίτα γύρω από όλα, αλλά απ' όλα. Βάζω και το τζατζίκι μου μέσα, λέω βάλω και διπλή μερίδα, κατάλαβα. Αλλά χτες το βράδυ λέω θα σου πέσει βαρύ. Και θυμάμαι ότι έχω πάρει αραβικές πίτες στο ψυγείο. Και ανοίγω. Οκ, ρύζι ζίταμπολ. Τις πάω λίγο πιο εδώ. Ναι, και έφτιαξα τορτίγια. Δεν ξέρω, είναι αυτά τα μεταμεσονύχτα που με πιάνουν, που πεινάω. Και λέω, δεν θα φας junk. Δηλαδή, έφαγα αυτό, είχα την ψυχή μου καλά. Λέω, έφαγες τορτίγια με λίγο λαμπρονάκι μέσα, γαλοπούλα τι ήτανε, γαλοπούλα βραστή. Έβαλα και λάχανο καρότο και λίγο γιαούρτι από πάνω με σκόρδο. Δηλαδή το τζατζίκι οριακά το έκανα, είχα βάλει και αγγούρι. Και μετά μόλις τρώω αυτό και λέω, Νατάσα, είσαι πάρα πολύ υγιεινή. Μετά από 20 λεπτά με πιάνει. Και ανοίγω το ντουλάπι, παίρνω τον ντορίτο, λέω, έλα εδώ εσύ. Ξέρω, σήμερα και γενικά αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά busy. Τώρα είναι Δευτέρα. Τετάρτη έχουμε να πάμε στην εκπομπή της Λίλης στο ΜΑΤ, το Talk to ΜΑΤ και είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν, οπότε πάμε να κάνουμε. Επίσης, την Τετάρτη έχουμε να βγούμε και σε TikTok Live για την μεταδική ενέργεια στην Παρασκευή. Σήμερα είχα την πρόβα μου. Τώρα να φάω λίγο, να έχω την στιγμή ηρεμία μου. Γιατί μετά πρέπει να τελειώσω το edit για το βίντεο που έχουμε αυτή την Τετάρτη, που είναι vlog γυμναστηριακό για όσοι σας αναρωτιέστε και θέλετε να δείτε την προπόνησή μου. Και μόλις τελειώσω αυτό, αν έχω κουράγιο, να κάνω και μια πρόβα για την ήθε. Θέλω να έχουν αποτυπωθεί στο σώμα μου, παιδί μου. Θέλω να είναι σαν να λες καλημέρα. Γιατί δυστυχώς δεν έχω άλλη πρόβα. Η πρόβα μου είναι κατευθείαν την ημέρα που θα γίνει ήθε. Για μέρα νωρίτερα και θα πάω πλέον να το κάνω στο stage. Δηλαδή, μπορεί να είναι μία πρόβα μόνο. Άρα, κυριολεκτικά το τι δουλειά θα κάνω εξαρτάται από μένα. Έχω βάλει να ζεσταίνετε το λάδι, τώρα θα πάω να πάρω τα μπιφτέκια. Το μπιφτέκι το κοτόπουλο. Βαρό μπιφτέκι αυτό. Αύριο έχουμε και νύχια, χέρια, πόδια το πρωί. Στα νύχια πάντα βρίσκω μια ευτυχία γιατί εκμεταλλεύομαι πάρα πολύ το χρόνο που περνάω εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα αυτό έτσι. Okay, τώρα, εγώ κάνω νύχια, έχω σχεδόν πάντα ακουστικά, ακούω παραγωγές, ακούω μουσική καινούρια ή μπορώ να απαντάω σε mails να μιλάω. Για δουλειές. Γενικά τα νύχια είναι χρόνος ιατρικός, ρε παιδί μου. Ο coach μου είπε να φάω δύο μπιφτέκια τώρα και δύο μπιφτέκια το βράδυ μαζί με τη σούπα. Και του λέω: ρε coach, τέσσερα μπιφτέκια, τα φάω. Δεν έχει φάει σήμερα. Του λέω καλά, παιδιά. Μπήκα τώρα Netflix, ψάχνω να βρω κάτι να δω μέχρι να φάω λίγο. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να δείτε το Athena αν δεν το έχετε δει. Ειδικά για όσους ασχολείστε με φωτογραφία και με σκηνοθεσία. Έχει πολύ ενδιαφέρον η διεύθυνση φωτογραφίας και η σκηνοθεσία με τα μονοπλάνα σε αυτή την ταινία. Και γενικά σκηνογραφικά είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένο. Ήταν στη θέση 6, τώρα στη θέση 2. So that means something. Και έχει και τρομερό soundtrack. Δεν περίμενα να ακούσω ελληνική εκκλησιαστική μουσική. Αυτό δεν κάνω άλλο. Σπόλοι να πάτε να το δείτε. Καλή μου όρεξη και τα λέμε σε λίγο. Είδα το Dama Monster.
Δεν ξέρω αν σας το έχω πει ποτέ. Γενικά μου αρέσει και μερική πάρα πολύ εγκληματολογία. Αν δεν έκανα μουσική και άμα δεν ασχολούμουν γενικά με τα καλλιτεχνικά, θα ήθελα πολύ να έχω βγάλει σχολή εγκληματολογία, αλλά να κάνω πρακτική και να δουλέψω στο εξωτερικό. Λοιπόν, μόλις έβαλα στο δωμάτιό μου τον προτζέκτορα το μικρό που σας είπα, και βγάζει το. Είναι το φεγγάρι. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται καλά ποτέ. Αλλά έχω το φεγγάρι στο ταβάνι μου. Τώρα κάνω ένα τελευταίο πέρασμα, λίγο το βίντεο της Τετάρτης. Πάμε να φτιάξουμε thumbnail. Το βάζω με YouTube να είναι έτοιμο. Μόλις τελείωσα και το thumbnail και περιμένω να κάνει render για να πάμε για upload. Θα τα σετάρω όλα, θα τα κλείσω. Θα πάω να κάνω πρόβα για το acoustic live που έχουμε την Τετάρτη στο Talk to Mad μαζί με τη Λίφ. Να μην μπούμε και ένα nights και ένα λίγο ακόμη acoustic. Πρόβα για ήθε θα κάνω αύριο, το αποφάσισα. Δεν μπορώ να κουνηθώ σήμερα, αυτό ήταν. Ταυτόχρονα θα κάνω και λίγο φασίνα μέχρι να γίνει το render. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά έχω βάλει LED μέχρι και στην πρίση. Και όταν ζεστώ γίνεται κόκκινο. Τώρα που είναι κόκκινο και να μα γίνει. Ουχ, σημαίνει ότι και εγώ είμαστε αρκετά βγάλει αριθμό δηλαδή. Βέλα το βίντεο για upload θέλει άλλα 10 λεπτά, οπότε είμαστε εντάξει, θα εκμεταλλευτούμε αυτά τα 10 λεπτά. Θα κάνω πρόβα, όπως είπα, για το live που έχουμε την Τετάρτη μαζί με τον παραγωγό μου, τον Dan Schellberg, που έχουμε κάνει μαζί και το Nights και το Λίγο Ακόμη. Και του ζήτησα να μου στείλει ένα sample την κιθάρα για να κάνω πρόβα για το Λίγο Ακόμη, γιατί δεν το έχουμε ξανακάνει acoustic μαζί. Και έχει ξεχάσει μέσα το μετρονόμο και απλά ακούγεται αυτό. Ευχαριστώ, Dan, θα είμαι στο χρόνο μου σίγουρα τουλάχιστον. Κορμί μου πάνω στο δίκο σου λιώνει. At this point I'm covering the song. Κινητό μου λέει πριν να πάω για ύπνο. Oh no. Καλημέρα. Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 και 20. Σηκώθηκα. Έκανα το skincare μου. Μάζεψα το κρεβάτι μου. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε να δούμε τι έχει το πρόγραμμα για σήμερα. Τα έχω γράψει όλα εδώ μέσα να σας δείξω. Εν τω μεταξύ καιρός είναι αυτό που πάει να βρέξει. Αλλά δεν βρέχει. Αλλά έχει αυτό το γκρίζο το ωραίο. Να ανάψουμε και τζάκι τώρα θα γίνει χαμός. Πήγαμε για πρωινό. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε καφέ. Καλά, κάτσα να σας δείξω τώρα, να σου πω. Γι' αυτό είναι το γαλλικό, ναι. Χρειαστείτε. Γαλλικό. Τώρα αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν κάνω διαφήμιση σε τίποτα. Αλλά θέλω να. Κοίτα το σωστό το γαλλικό, τι σας κάνω. Εγώ παίρνω cookies and cream. Αυτό είναι. Βάλα μυγδάλου. Και βάζω και μερικά drops. Και συγκεκριμένα είναι από my protein. Επίσης, not sponsored. Θα σας δείξω πώς να κάνω τον καφέ. Αν πάτε και βάλετε άλλα drop, ή αν μου βάλετε άλλο καφέ, δεν θα βγει το ίδιο με μένα. Όχι. Σας τα κρατάω έτσι. Τι είναι. Πες μου τις κουμπάρες. Γάλα μυγδάλου της αρισκίας. Εγώ παίρνω αυτό που δεν έχει πολύ ζάχαρη μέσα. Πού είστε. Πάλι καλά που το θυμήθηκα. Πολύ βιταμίνη. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει, χινάκια είναι πολύ καλό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται. Βάλουμε μία σετ. Είμαι θεματικά ντυμένη και με το σπίτι. Καλά μυρίζει. Ρε φαντάστηκα. Παίρνω μία κουταλιά. Το βάζουμε μέσα. Φουρουρου. Σφαγίζω. Ένα. Και ένα δύο βάζω και τη λειτουργία για το έξτρα άρωμα. Πάμε να επιλέξουμε κούπα. Δεν το πιστεύω ότι ήρθε αυτή η εποχή. Είμαι σε κλέκτη κούπα. Μας. Γεια σα. Βιταμίνη με κρύο νερό και έχει different. Σήμερα θα σα απογοητεύσω. Δεν είναι η μέρα που θα φτιάξω τι πρωινάρε. Αυγόρι, παιδί μου, όση ώρα για να φύγει. 50 ώρε. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εδώ. Αλλά το πιπερώνουμε. Εν τέλει άλλαξε τελείω το πλάνο. Αποφάσισα να βάλω τα αυγά μέσα σε τορτίγια. Έχει γίνει αυτό. Έβαλα λίγο τυράκι και λίγο φάρμακι πουρού. Γάλα μυγδάλου. Και last but not least. 5 should be fine. Λοιπόν, ήρθαμε στο Inajo Nail Lab. Κάνω νύχια μαζί με την Νίνα. Ένα χρόνο δεν κάνουμε μαζί νύχια ή παραπάνω. Σήμερα θα κάνουμε. Ξέρω, κάτι έχω πάθει με τον γκρι τελευταία και λέω θα κάνουμε γκρι. Εν τω μεταξύ, η Νίνα μου θύμισε τώρα ότι είχα έρθει στο Inajo πριν από αρκετά χρόνια. Οριακά 3. Γιατί είχε τύχει να κάνω μία διαφήμιση στην οποία έπρεπε να βγάλω τα δικά μου νύχια και να το κάνω τέρμα κοντό και μπες το είχαμε κάνει όλο, ε. Yes. Όχι μόνο αυτό. Δεν έπαιξε και ποτέ αυτό το νύχι σε αυτή τη διαφήμιση. Τι νύχια έκανες πάλι, ρε, να πες μου λίγο. Απαπαπαπα, όμπρε στο όμπρε. Επιστρέψαμε στα μαγειρέματα με την Νατάσα και πίσω στον τόπο του εγκλήματος. Έχουμε κινέζικο μεσημεριανό. Είδα και αυτή τη σαλάτα που την έχω χιλιοδί και χιλιοδί και την κάνω. Έχω πάρει το λάχανό μου το κινέζικο. Έχω βγάλει μερικά φύλλα. Έχω πλύνει. Έχω ψιλοκόψει σκόρδο. Κύριε Σκαρμούτσα, άμα με βλέπετε, λοιπόν, μέχρι των προτέρων, περιμένουμε να ζεσταθεί. Ίσα ίσα που θα σοτάρουμε το σκόρδο, πρέπει να είμαστε λίγο γρήγοροι. Η αλήθεια είναι: έχω βράσει και νερό στο βραστήρα για να το ρίξουμε κατευθείαν και να μην χάσει θερμοκρασία. 4 σκελίδε σκόρδο έχω βάλει, να ξέρετε. Μύρω το κοκκινίζουμε και πολύ. 1 λεπτό με 2 μαξ. Ρίχνω το νεράκι. Και τώρα παίρνουμε το κινέζικο λάχανο και το σπάμε με τα χέρια. Την προηγούμενη φορά είχα βάλει και καρότα, αλλά τώρα δεν έχω. Γι' αυτό θα βάλω σαλάτα λάχανο καρότο στο φάκελο. Λίγα τέτοια. Να είμαστε.
αυτό λοιπόν είναι το τελικό αποτέλεσμα της σούπας. Μόλις την έβγαλα, τελευταία στιγμή θυμήθηκα το έχω και καλαμπόκι. Οπότε το πρόσθεσα και αυτό. Και τώρα πάμε να μου κάνουμε το τραπέζι. Φύλαμε. Πάμε να κάνουμε μαζί την πρώτη πρόβα σπίτι για την ημερευτική ενέργεια στην Παρασκευή. Μου έχει στείλει η Νεφέλη τη χορογραφία σε βίντεο. Πάμε να καθαρίσουμε μερικά πράγματα. Πιστεύω overall το έχουμε. Τελειώσαμε τις δουλειές μου όλες και τώρα έφτιαξα μόλις σπιτικό popcorn. Ψάχνω να βρω να δω μια ταινία στην Disney. Θέλω να δω ένα σπιτικό τέλος πάντων. Θα το ψάξω, το βρω. Καλημέρα! Καλημέρα στο βλογκάκι της Αναστασίας. Καλά της Αναστασίας στο vlog. Σήμερα είναι η μέρα Τετάρτη και πάμε να κάνουμε ποδαρικό στη γυναίκα στο top του mat. Ήρθα στην κούρσα τη να με πάει ο δικό σε τούτη την τοποθεσία. Η γυναίκα ήρθε για να μείνει. Το έχω πολλές φορές που γυρίζει ότι μου θυμίζει η θεία μου το εγώ σε vibe. Πριν βγει καν το meme. I want the trend. Φτάσαμε στα καμαρίνια. Σφαιροποίηση. Έτσι και την πόρτα, σοβαρή και παραμύθι. Λίγη μου να σου ευχηθώ καλή σεζόν, καλές εκπομπές. Το ποδαρικό το σωστό το κάνω, οπότε καλά ελπίζω να πάει. Το σούζα εγώ δεν είμαι. Όλα τα ανώτερα. Να δούμε το πλατό της γυναίκας. Κύριε Καπερνάρε μας, καλά, εδώ πέρα. Εγώ ήρθα νωρίς. Ήρθες για τη βοήθεια τη δικιά μας. Ήρθα και το αριστερό προφίλ που μου είχε κοιτάξει. Το έχω τάξει και θα το έχεις. Εντάξει, έτσι είσαι. Έξτρα σπίτι σου. Μου θυμίζει αμερικάνικο fraternity. Κάριζε. Το γύρισμα έγινε. Πάμε τώρα για μερική φωτογραφία. Να πούμε και καλή αρχή στα παιδιά. Damn! Το όργανο. Το εγκλήματος. Τελειώσαμε την εκπομπή στο Talk to Mark. Κάναμε το ποδαρικό στη Λίλη και στον Άλεξ. Και τώρα τι, τώρα πάμε για τα επόμενα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε τώρα. Στο Spotify Tonight, το αγαπημένο μας αυτό κομμάτι. Έχει ξεπεράσει το 500,000 streams. Τι πρέπει να κάνουμε για να βάλει μία πλακέτα ο Dan στο μπάνιο του? Μπαίνουμε κάθε μέρα. Το αφήνουμε τον Nights να παίζει. Ανεβαίνουν λίγο τα streams. Θα πάμε 1,000,000 να πάρουμε την gold την πλακέτα. Να σας πω κάτι. Άμα ένα single μου μέχρι στιγμής θα ήθελα να είναι gold, είναι το Nights. Είναι η αρχή του house. Σας παρακαλώ. Το βάλει ένα έκθεμα στην τουαλέτα. Στο μπάνιο μου, να το βλέπω κάθε μέρα. Να σας εξηγήσω πώς βρεθήκαμε από χθες το βράδυ εδώ. Όταν είπα τώρα τελειώσαμε το γύρισμα, τελειώσαμε εκείνο το γύρισμα. Έκατσα εκεί μέχρι τις 8 που τελείωσε εκεί η Λίλη, γιατί είχα και εγώ δουλειές. Είχαμε κλείσει 7 ώρα. Το mat γύρισε σπίτι. Το μόνο που ήθελα ήταν να φάω. Και κοιμηθώ. Έκανα το beauty sleep, ξύπνησα σήμερα. Θα πάω να κάνω εξωτερικές δουλειές. 5 ώρα έχω και προπόνηση γυμναστήριο. Είμαι τρελή. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ τώρα. Αυτό που κάνω κάθε φορά και θα κάνω και σήμερα. Σε τέτοια live ή σε γυρίσματα, πάντα πηγαίνω την προηγούμενη μέρα και παίρνω snack μαζί. Γιατί είναι πολλές ώρες. Πολλές ώρες που κάθεσαι και περιμένει. Γενικά, καλό είναι πάντα να έχεις τα δικά σου snacks. Οπότε φροντίζω κάθε φορά και για μένα και για την ομάδα μου ότι μπορώ να το φέρνω για να είμαστε ψιλοκαλυμμένοι. Γύρισα από το σούπερ μάρκετ. Κάνω τα snacks που πήρα. Αυτά είναι περίεργα τα healthy τα δικά μου. Εδώ πήραμε και κάτι στάνταρ. Γιατί θα είναι και ο Νίκος μαζί και ο Νίκος θα θέλει να φάει φαΐ, θα θέλει να φάει kale chips. Έχω και εδώ κάτι άλλα πράγματα, οπότε είμαστε ready for tomorrow, baby. Για μας δεν μπαμ μπαμ. Όταν δημιουργείς πει πως κάνεις λάθος. Αν χαθώ με μόνη πίσω από το τιμόνι του. Τελικά ήρθα και στο γυμναστήριο, δεν την άφησα την προπόνηση. Και μετά πάμε σπίτι να κάνουμε πάλι να φάμε. Θα κάνουμε πρόβα, φτιάξουμε την τσάντα μας. Και αύριο 11 το πρωί, όμως είδατε που με χάσατε, όλα καθάμε. Μόλις γύρισα από το γυμναστήριο, μπορώ πλέον με βεβαιότητα να σας πω ότι έχω κάνει σχεδόν όλα τα πράγματα για το live μου. Σήμερα ήταν μια μέρα η οποία είχε πολύ τρέξιμο. Και έπρεπε να πάω στην κυρία που μου μεταποιεί τα ρούχα, γιατί τη είχα πάει να φτιάξει λίγο το παντελόνι που θα βάλουμε αύριο. Και έπρεπε να πάω και τα γάντια που θα βάλω, ότι ένα είχε χυστεί λίγο. Το ξέχασα τέλος πάντων. Και μέσα σε όλα θα κάτσουμε να ράψουμε και γάντι για αύριο, γιατί όχι. Να έρθει τα μουσκαράκι. Πρέπει να πάω να το πρόγραμμα αύριο. There's no time. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. Πρέπει να ξέρεις να τα κάνεις όλα. That's how business is. Με κάνω μπάνιο και είμαστε έτοιμοι να μαγειρέψουμε βραδινό. Θα φτιάξω γλυκοπατάτα στο φούρνο και τόνο, τον οποίο αποφάσισα να τον κάνω σαν τύπου σαλάτα με γιαούρτ και κρεμμυδάκι μέσα και αγγούρι. Αυτό είναι μία μεσαία πατάτα, είναι μια χαρά για ένα άτομο. Έχω βάλει πάνω αλάτι πιπέρι, μείγμα για πατάτες και λάδι και σκόρδο σε σκόνη. Εσείς μπορείτε να βάλετε και ρίγανη ή ό,τι άλλο θέλετε. Έχω προθερμάνει στους 180 και τις βάλω στο φούρνο για περίπου 25 λεπτά με 30, κάπου εκεί. Αυτή είναι η σαλάτα. Περιμένω τις πατάτες και πάμε να φάμε. Ορίστε παρακαλώ. Ναι, έχω σηκωθεί ολόκληρη. Κοιμήσου εσύ για μένα. Έφτασε η μέρα. Με πήρε η μαμά μου για να βεβαιωθεί ότι θα ξυπνήσω. Τέτοια event και λόγω υπερέντασης δεν νομίζω ότι είναι και το πιο εύκολο. Α, θα χουζουρέψω λίγο. Πάω να ετοιμαστώ, πάω να πάρω καφέ. Και πάμε ο Άκα. Κάσαμε ο Άκα. Έχω κάνει την πρόβα μου. Τώρα θα ετοιμαστούμε να κάνουμε τις φωτογραφίες και να πάμε backstage. Τα κορίτσια βρήκα εδώ. Mrs. Lazaridou and Mrs. Sonia. Αχ, τι σπίρο μας, τι κάνετε. Ήρθαμε, να κάνει πρόβα. Είμαστε όντως εδώ πέρα, πέρασε το 11 η ώρα. Φτάσαμε τελικά. Μια η ώρα.
τι είναι, Φέλη! Καλή επιτυχία, Ελλάδα! Μάλιστα, σκίσουμε! Αρχίζει η μεγάλη αναμονή. Δεν έχουμε ακόμα καμαρίνια. Είμαστε στα καμαρίνια. Θα ράψω τα γάντια μου με το φακό του κινητού. Μισό λεπτάκι να σας δείξω το kit του ραψίματος που μου έδωσε η μαμά. Έρχεται σε αυτό το χρώμα. Λοιπόν, έχουμε και σκουφάκι με τα μαλλιά. Θέλει με μαύρη πλωστή. Έχει περάσει ένα δεκάλεπτο και δεν μπορώ να περάσω. Θέλω να είναι ανύπαρκτη. Το κεφάλι της γυναίκας ξεπροβάλλει. Γυναίκα! Από τα εκλογικά τα παραβάν. Τι θα κάνουμε σήμερα? Τι θα κάνουμε? Έχουμε μερικά τραγουδάκια. Ζωρία! It's battle! We have power, right? We have our power. Τα έχουμε όλα τελικά. Έχουμε όλα τελικά. Πάμε να ετοιμαστούμε με λάβη ζωοποιητής. Πάμε να ετοιμαστούμε γρήγορα. Υπομονή. Μια καλησπέρα στο vlog. Έλα, νομίζω ότι σε βάφω ξαφνικά. Παιδιά, είχατε φτιάξει να έχουν δείξει στην Ελλάδα. Επιτέλους ήρθα και στην Ελλάδα. Κυρία Νατασία, μας τι κάνετε? Καλησπέρα. Κυρία μας από εδώ θα μας πει μερικά αγαπημένα άσματα του λαού. Καλή επιτυχία. Και σε σένα. Ευχαριστώ. Φιλάκια πολλά, ρε. Είμαστε του 2022. Hello you guys. So here we have Natasha και getting out the stage here. Είναι η μέρα θετικής ενέργειας. Λίνα. Έλα, έλα, μάτσι μάτσι λίγο με τη γυναίκα. Απίστευτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε βέβαια αρκετά θέματα με τον ήχο, όχι μόνο εγώ. Σήμερα είπα τα πιο δύσκολα βράδια και χάρηκα πάρα πολύ που το είπα μετά από τόσο καιρό. Ελπίζω ότι να περάσετε τέλεια. Ήταν μια αρκετά παραγωγική εβδομάδα. On to the next one.